Τι σας έχω σήμερα εδώ, αγαπητοί φίλοι του lolota.gr. Τι ανακαλύψαμε πάλι. Λοιπόν, magnet stick lamp. Δηλαδή, μαγνήτης και λάμπα LED. Τόσο απλά. Αυτό από εδώ και από εδώ είναι μαγνήτες και εδώ είναι δύο λαμπίτσες LED. Θύρα mini USB, βάζετε το καλωδιάκι σας και ανάβουν οι λαμπίτσες και πολυμερίζετε επί τόπου τον ήχη που θέλετε. Οκ. Ένα αυτό. Και τώρα πάμε να δούμε τι κάνουν αυτοί οι μαγνήτες. Έχουμε περάσει μια στρώση μαύρο της Faceos και τώρα θα βάλουμε το 003 5D Cut Eye της Faceos για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το μαγνήτη. Ωραία. Εδώ έχει δύο S και μια γραμμή. Θέλουμε να κάνουμε αυτό το σταυρό που δείχνει. Για να δούμε. Θα το βάλουμε πρώτα έτσι. Και έχει κάνει τη γραμμή τη μόβ, όπως θα δείτε. Okay. Το έκανε και λίγο στο πλάι. Για να τάσα. Αλλά δεν νομίζω τώρα κατευθείαν. Μήπως πρέπει πρώτα να πολυμερίσουμε. Για να το δούμε, ρε κορίτσια και αγόρια. Να, τώρα την έκανε κάθετη τη γραμμή. Οπότε, λογικά, τώρα πολυμερίζω. Και τώρα θα περάσω, αφού το πολυμέρισα, θα περάσω άλλη μια στρώση από πάνω. Για να δούμε, θα βγει. Τι γραμμή είχα κάνει, την κάθετη, ξέχασα κιόλας. Οπα. Τώρα δηλαδή να κάνουμε την οριζόντια γραμμή. Να το, παιδιά, βγήκε. Να το ο σταυρός. Και μπορείτε να το κάνετε και με δύο διαφορετικά χρώματα. Βλέπετε. Φαίνεται, παιδιά, στο... Δεν μπορώ να καταλάβω. Και επειδή θέλουμε να δούμε και τη λαμπίτσα, θα το βάλουμε εδώ. Και θα πολυμερίσουμε με αυτό το μικρούλι. Εντάξει, με τη λάμπα σίγουρα θα κάνετε πιο γρήγορα. Αν θέλει 30 δεύτερα η κανονική λάμπα 48 βατ, αυτό θέλει 60, μην σας πω και παραπάνω. Πιο μετά θα δείτε πως έκανα και τα υπόλοιπα χρώματα με αυτό το μαγνήτη και κάτι άλλο που έκανα εγώ. Και το δοκιμάσαμε και όντως τα 60 δεύτερα πολυμερίζει. Για να δούμε τώρα τι θα μας κάνει και η Νατάσα. Η Νατάσα θα βάλει πρώτα το 001. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε με διχρωμία το σταυρό εκείνο το σχέδιο. Βγάλω το από το καλωδιάκι να μας παιδεύει. Το βάλει πρώτα κάθετα. Okay. Πολυμερίζουμε. Και τώρα θα βάλουμε, ποιο νούμερο είναι αυτό, Νατάσα? Το 006. Το 006. Από πάνω. Αυτό είναι το χρώμα της χρυσόμυγας. Σκατόμυγα, χρυσόμυγα, πώς τη λέμε. Καλό όμως. Και τώρα οριζόντια νομίζω, ε. Ναι, οριζόντια. Πρέπει το βάλαμε κάθετα, τώρα οριζόντια. Έτσι το βάλαμε και πριν. Όχι, να το. Να το. Και κάνει αντίθεση. Μια γραμμή έτσι, μια αλλιώς. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, Νατάσα. Πολυμέρισε. Βάζουμε και το top μας, τις Faceos. Αυτό το top που διαρκεί για πάντα. Φοβερό. Και άμα θέλουμε δηλαδή, περνάμε και τρίτο χρώμα πριν βάλουμε το top. Και κάνουμε και άλλη γραμμή. Χιαστή, από εδώ, από εκεί. Ό,τι σχέδιο θέλουμε. Βάλε, Νατάσα μου, στο φουρνάκι αυτό το Sun 5. Θέλω να το πω, παιδιά, αυτό το έχω παράπονο. Αυτό το φουρνάκι, το Sun 5, το έχω εδώ δύο χρόνια, το έχω εγώ, δυόμιση. Μου το είχε στείλει πίσω μία κοπέλα, γιατί λέει δεν πολυμέριζε, ήταν χαλασμένο. Εγώ το έχω εδώ και το δουλεύω δύο χρόνια. Γι' αυτό λίγο να προσέχουμε όταν θέλουμε κάτι να επιστρέψουμε. Εγώ είχα όλη την καλή τη διάθεση, της το άλλαξα της κοπέλας, δεν έγινε και τίποτα, έχω εγώ φουρνάκι. Και όχι ένα, τρία, τέσσερα έχω τέτοια φουρνάκια που δεν πολυμέριζαν, αλλά σε μένα πολυμερίζουνε. Οκ. Για να το δούμε τώρα το αποτέλεσμα.
Τέλειο κι αυτό. Τέλειο. Μπράβο. Και από εδώ. Και μετά παρακάτω θα δείτε πώς κάναμε και αυτά. Γεια σας και πάλι από το lolota.gr. Σήμερα θα σας δείξω κάτι που μας ήρθε. Δεν μπορούσαμε στην αρχή να καταλάβουμε τι είναι. Το ψάξαμε, το ανακαλύψαμε. Λοιπόν, αυτό εδώ το γκατζετάκι. Έχει δύο λαμπίτσες LED. Είναι λαμπίτσες πολυμερισμού. Εδώ είναι η θύρα που παίρνει ρεύμα. Και εδώ μέσα έχει μαγνήτες. Κοιτάξτε λοιπόν τι κάνει αυτό το γκατζετάκι. Το βάζουμε στο καλώδιο. Και κατευθείαν ανάβει. Που σημαίνει ότι αν το βάλετε στο βερνίκι, το πολυμερίζει. Όχι βέβαια σε 30 δευτερόλεπτα, σε 60 όμως που το δοκίμασα, το πολυμερίζει. Μετά, δεύτερη χρήση. Το ανοίγετε. Παίρνετε από μέσα τους δύο μικρούς μαγνήτες. Αφήνετε τον έναν μέσα, okay. Το ξανακλίνετε. Έχει τις τρυπούλες του. Τσακ, τόσο απλά. Και αυτούς τους δύο μαγνήτες τους κολλάτε από εδώ και από εδώ. Πώς το έκανα πριν? Οπα, είναι και πολύ δυνατή. Οπα. Έτσι. Και έτσι, πολύ ωραία. Και έχετε έτοιμο το σχήμα που θέλετε για να κάνετε τα κυκλάκια στο cut eye. Λοιπόν, ας δούμε πώς λειτουργεί. Θα το βάλω και στο ρεύμα. Έχω βάψει δύο νυχάκια εδώ, τα έχω πολυμερίσει με μαύρο. Μία στρώση μαύρο είναι, παιδιά, αυτό που βλέπετε. Με τα face show στα βερνίκια μας που το έχω βάλει. Να το. Αυτό το μαύρο, το 29. Μία. Θα πάρω το cut eye, τι είναι αυτό, το 004. Φαίνεται. Mm-hmm. Ωραία. Okay. Και θα πάρω αυτό το εργαλειάκι μου. Θα το βγάλω τώρα να μην ανάβουν οι λαμπίτσες του. Και θα κάνω το σχέδιο που θέλω. Δείτε πώς έγινε. Και αν δεν έχετε και λάμπα εύκαιρη, βάζετε το καλωδιάκι και όπως είστε, τσακ, το αφήνετε από πάνω και το πολυμερίζετε. Και αφού το αφήσουμε τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα, αν θέλετε χρησιμοποιείτε αυτό έτσι, αλλιώς το βάζετε κανονικά στη λάμπα σας και το πολυμερίζετε κανονικά. Θα βάλω τώρα και το top μου. Ή αν θέλω θα κάνω και με δεύτερο χρώμα από πάνω. Θα σας το δείξω και αυτό. Υπέροχο top. Και πολυμερίζω ξανά. Έτσι το περνάμε γύρω-γύρω. Αυτό τώρα, αυτό το είδος πολυμερισμού είναι για τη δύσκολη στιγμή. Το έχουμε στην τσάντα μας, θέλουμε να κάνουμε ένα νύχι. Αν έχετε τη λάμπα, φυσικά και θα το κάνετε στη λάμπα, γιατί γίνεται πιο γρήγορα. Αλλά έχει πλάκα. Και έχετε τα μαγνητάκια μέσα, το έχετε μαζί σας, ούτε να τα χάνετε, ούτε να κολλάνε να μαγνητίζουν κάπου αλλού. Για να δούμε τώρα. Πρέπει να το άφησα πάνω από 60, θα μετράτε. Για να δούμε. Ναι, το πολυμέρισε. Τέλειο. Οπότε, με ένα γκατζετάκι, πολλές χρήσεις. Είτε θέλετε να κάνετε ίσιες γραμμούλες με τους μαγνήτες, είτε θέλετε να κάνετε αυτά τα σχέδια, τους κύκλους, είτε και δεύτερο χρώμα από πάνω. Για να δούμε ακόμα ένα, για να δούμε και με αυτό. Αυτό είναι το 002, τι χρωματάρες, 5D cut eye.
Το κάνω μόνο με την ίσια πλευρά. Α, με την ίσια. Α, το από πάνω. Ούτε καν. Και άμα βάλουμε και αυτά. Τσακ. Τσακ. Παίξτε όσο θέλετε να μην σας τυφλώνω. Δέστε τη σχέδια. Από όποια πλευρά το βάζετε, άλλο σχέδιο θα βγάλει. Για να δούμε και με το 001 πώς θα μας βγει. Ωπα, να το. Ωραίο. Και τώρα θα αρχίσω να το χαλάω εγώ, όπως πάντα. Αχα. Να το. Δες τι ωραίο. Πολύ ωραίο. Για να κάνουμε τώρα και κάτι άλλο να δούμε. Αφού το πολυμέρισα αυτό, θα περάσω από πάνω αυτό το χρώμα. Το 004. Βαράνε και τα τρυπάνια πάνω από το κεφάλι μας. Αχ. Και τώρα θα κάνω. Όχι, είναι τέλειο, έτσι. Δεν ξέρω, παιδιά, αν φαίνεται. Δέστε. Πολύ ωραίο. Τέλειο. Παίξτε με τα κατάι, παίξτε. Για να βάλουμε και το 001. Ωραία, χρωματάρα. Ωραία. Το έβαλα ωραία, Νατάσα μου. Ναι, πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Κορίτσια, με κοροϊδεύετε, δεν είμαι επαγγελματίας. Άντε, από σας μαθαίνω. Για να παίξουμε και εδώ λίγο. Να το, με τη μία. Τι ωραία που βγαίνει. Το χαλάσω, Νατάσα. Ναι. Ας το ωραίο είναι. Ω, έκανα βουλίτσα, του χάλασα. Καλά, θα παίξετε ρε κορίτσια κι εσείς. Να κάνετε ό,τι σας αρέσει. Ορίστε, να το ξανάφτιαξα. Όμορφο. Είτε τι ωραία που γυαλίζει. Φαίνεται καλά. Πολύ ωραία. Για να το κάνω. Άντε και να βγάλω και αυτά. Και να κάνω μόνο με το ίσιο. Για να δω πώς θα γίνει. Ουψ, προχωράει. Βλέπεις, το πας όπως θες. Και τώρα το έκανα τελείως μαύρο και το ευχαριστήθηκα. Να βρε, να. Να το, κακούργα. Τέλειο, κορίτσια, δοκιμάστε το. Ευχαριστώ. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εντάξει, είναι τέλειο, τα σπάει. Και με σκέτο αυτό το μπλε πράσινο. Δέστε νερά που κάνει. Δέστε γκλίτερ. Τι χρησιμοποιήσαμε λοιπόν? Χρησιμοποιήσαμε top και μαύρο της Faceos. Σωστά. Υπέροχα. Το 002 και το 004 5D της Faceos. Το γκατζετάκι μας με τα μαγνητάκια. Και φυσικά τη βασούλα μας. Ευχαριστώ πολύ.